με μάσκες και γάντια, όπως θα δείτε, αρκετοί ήταν οι πιστοί που βρέθηκαν και χθε στις εκκλησίες για τη δεύτερη Κυριακή των νηστείων. Παρά τις συστάσεις των ειδικών, η εικόνα από τους ναούς μαρτυρά ότι πολλοί δεν υπάκουσαν. Δεν ήταν όσοι βεβαίως την περασμένη Κυριακή, ωστόσο υποτίθεται ότι έχει μεσολαβήσει και ένα διάστημα που έχει γίνει μια συγκεκριμένη συζήτηση μεταξύ εκκλησίας και ειδικών. Για να ακούσουμε τι μας είπαν, βρεθήκαμε χθε έξω από εκκλησίες. Οι έχοντε πίστη δεν πρέπει να ανησυχούν. Εγώ πήγα για λίγο και πήγα σε α, και δεν πήγα μέσα στο πλήθο. Δηλαδή και που περπατάω, λαμβάνω τα μέτρα. Βεβαίω κοινωνάω κανονικά, δεν φοβάμαι. Ε, Εμεί ήρθαμε. Τώρα δεν, όχι όπω άλλοτε, όμω δεν είχε, δεν, είχε κόσμο. Δεν ήμουν συνοστισμένο. Είχα μια απόσταση τουλάχιστον 4 μέτρα mm -hmm, mm -hmm. από τον καθένα. Δεν ήταν πολλοί κόσμο. Για το θέμα πάντως είχε επικοινωνήσει ο Πρωθυπουργό με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Σχετικό κάλεσμα όπως θα δούμε είχε κάνει και ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης άνθιμο, ζητώντας από τους πιστούς να περιορίσουν μάλιστα όσο μπορούν την παρουσία τους στην Εκκλησία. Να μην έχετε ενδιασμού και ενοχές για την αποχή σα αυτή. Να εξασκήσετε την αγάπη σα προ το Θεό και του συνανθρώπου σα με θερμή προσευχή μπροστά στο προσωπικό σα προσκυνητάρι. Το μυστήριο τη ευσέβεια δεν έχει όρια. Η χάρη του Θεού δεν εγκλωβίζεται σε τοπικά και γεωγραφικά στεγανά.